unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Call to Adventure. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σε τραβάει κατευθείαν από το cover του, το οποίο είναι σαν πίτσα δύο γεύσεων, που θα πάρουμε τη μισή μία γεύση και τη μισή άλλη γεύση. Δηλαδή φαίνεται να έχει δύο εξώφυλλα διαφορετικά. Σε προειδεάζει αυτόματα το ότι υπάρχει μια ισχυρή αντίφαση στο παιχνίδι, έτσι, φως και σκοτάδι. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι που, όπως λέει και το εξώφυλλο, Craft Your Hero και Claim Your Destiny. 1-4 παίκτες, 30-60 λεπτά. Ωραίος χρόνος για να καταφέρει να κάνει deliver αυτά που πρόσχεται. Ελπίζουμε να το κάνει. Να πούμε ότι η εταιρεία, η Brotherwise Game, είναι η εταιρεία η οποία έχει κάνει το Unearth. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε γυρίσει το βίντεο. Οπτικά μπορεί να μην γέμιζε το μάτι, αλλά είναι ένα παιχνίδι με ζάρια, με φουτουριστική εικονογράφηση, area control. Ωστόσο, αν δείτε και το βίντεο πώς παίζεται το συγκεκριμένο, μας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Προφανώς είναι gamers οι άνθρωποι που κάνουν το παιχνίδι και ευχαριστούνται τα παιχνίδια τους, και αυτό φαίνεται στο προηγούμενο τους παιχνίδι. Οπότε είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα έχει να προσφέρει κάτι στην ίδια λογική και στην ίδια γραμμή. Πάμε να το ανοίξουμε. Να, ακριβώς, καλή ώρα, ούτε να το ξέρω να το πω. Το Unearth, δείχνει διαφήμιση για το Unearth, το οποίο όσοι το ξέρουν, προτείνω να δείτε το βίντεο που έχουμε κάνει για το πώς παίζεται το παιχνίδι και τα υπόλοιπα παιχνίδια της εταιρείας. Οι κανόνες του παιχνιδιού. Είναι ένα παιχνίδι φαντασίας προφανώς, με πολύ ωραίο art στις κάρτες, με πολλά πράγματα να κάνεις στο γύρο σου και λίγους κανόνες. Όπως βλέπετε, δηλαδή, το φυλάδι οδηγιών δεν έχει πολλές λεπτομέρειες, φαίνεται απλό. Τα ταμπλό των παικτών. Το παιχνίδι παίζει 1-4 παίκτες, οπότε έχουμε 4 ταμπλό. Κατευθείαν να πω ότι είναι λίγο bent, είναι λίγο λυγισμένα τα ταμπλό και από πίσω είναι και λευκά. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι, αμή τι άλλο, μαύρο τουλάχιστον το πιθόφυλλο. Και λίγο τώρα αυτό με το ότι υπάρχει μια κυρτότητα εδώ, υποθέτω αν βάλει κάποιος βιβλία πάνω θα το φτιάξει. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί οι εταιρείες βιάζονται, να ξέρετε, όταν τα τυπώνουν δεν προλαβαίνουν να στεγνώσουν τα ταμπλό, οπότε είτε το υλικό είναι κακό είτε δεν προλαβαίνουν να στεγνώσουν τα χρώματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κύρτωση στο ταμπλό όταν υπάρχει πίεση για να βγάλει το παιχνίδι γρήγορα η εταιρεία, συνήθως στην Κίνα, κάποιο εργοστάσιο, για να τυπωθεί μετά το επόμενο. Okay. Λοιπόν, εδώ είναι το προσωπικό ταμπλό του κάθε παίκτη. Έχει στοιχεία εδώ, ωραία εικονογράφηση, κάποια μεταλλικά νομίσματα, θέσεις για τις κάρτες, κάποια επεξήγηση κάτω, ωραία διευθέτηση. Βάζουμε λίγο στην άκρη και αυτό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι μέσα, βλέπουμε κατευθείαν ότι υπάρχουν custom trays, έτσι, με τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Ένα φυλάδιο για να κρατάμε το σκορ. Κάτω από εδώ υπάρχει χώρος, χρήσιμο. Γενικά έχει καλή ποιότητα παραγωγής η συγκεκριμένη εταιρεία. Ακόμα και το Unearth που είχε μόνο ζάρια, τόσο οι κάρτες όσο και τα ζάρια ήταν πολύ καλής ποιότητας για ένα παιχνίδι τόσο φθηνό, δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε. Αυτά εδώ είναι σαν πλαστικά, πλαστική πολύτιμη λίθη κόκκινη. Φαίνονται ωραίοι. Με λίγο ένα-δύο από κοντά. Όμορφα component. Κάρτες 1, επίπεδο 1, επίπεδο 2 και επίπεδο 3. Οι κάρτες αυτές είναι λίγο μεγάλες, μακρόσθενες, προφανώς ταιριάζουν στα ταμπλό, γι' αυτό και ήταν τόσο μεγάλα τα ταμπλό των παικτών. Ωραίο και αυτό. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το deck level 1. Μ' αρέσει που έχει το τρίτο δικό του για να μπαίνουν όλα στη θέση τους. Ελπίζω, αν και δεν είμαι σίγουρος, να χωράνε συλβαρισμένες οι κάρτες. Μάλλον όχι. Αν και φαίνεται να έχει αρκετό χώρο για να παίξει η κάρτα. Ας δούμε. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Okay, σίγουρα οι κάρτες όταν τις σλιβάρουμε μεγαλώνουν και μπορεί να πιάσουν περισσότερο χώρο. Αλλά τα insert δεν καταλαβαίνω οι εταιρείες γιατί δεν τα κάνουν με αρκετή άνεση, έτσι ώστε όταν κάποιος σλιβάρει τις κάρτες του να μπορεί να τις χωρέσει εύκολα πίσω. Συνήθως καταλήγεις να πετάς τα τρέι αυτά, παρόλο που είναι λειτουργικά, γιατί δεν χωράνε τις σλιβαρισμένες κάρτες. Εκτός αν δεν σλιβάρετε τις κάρτες σας. Εγώ προσωπικά τις σλιβάρω πάντα, γιατί παιχνίδια που έχουν κάρτες που τις παίρνεις στο χέρι συνέχεια και έχουν χρήση, καλό είναι να σλιβάρονται για προστασία. Πολύ όμορφο το art. Σχεδόν παραμυθένιο, κάθε κάρτα διαφορετική εικονογράφηση από ό,τι βλέπω, αν δεν κάνω λάθος. Μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής. Κάποια φάνταση ιστορία, κάποιο παραμύθι. Η κάρτα είναι επανάγνωστη, έχει ωραία εικονίδια στο πλάι και πάνω, καθώς και στο κάτω μέρος. Και έχουν πολύ όμορφο art, δείτε ας πούμε αυτή εδώ.
Δίνει πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πραγματικά ανυπομονούμε να το δοκιμάσουμε και να το βάλουμε στο τραπέζι. Όλα αυτά είναι deck εποχής 1. Ξαναλέω, θα το δείξουμε λίγο. Στο προσωπικό ταμπλό του παίκτη έχει 3 θέσεις για κάρτες. Και οι κάρτες αυτές μπαίνουν εδώ. Έχει και θέση που έχει να κάνει με το πάνω κάτω. Εδώ ο πάπυρος μου αρέσει η λεπτομέρεια. Έτσι. Εδώ μπαίνουν δηλαδή οι θέσεις, οι 3 θέσεις για κάρτες του παίκτη που έχει μπροστά του. Ωραία, τις βάζουμε λοιπόν εδώ. Ανοίγουμε και το δεύτερο deck. Το deck που φέρνει το 2 από πίσω. Λοιπόν, η κάρτα δεν είναι Lean and Finish, παρόλα αυτά είναι ok, decent, ποιότητα. Not bad. Πάμε να δούμε λίγο από εδώ. Πάλι η διαλογική, πολύ ωραίο το art, παραμυθένιο. Πολύ όμορφη εικονογράφηση. Θυμίζει κάποια εικονογραφημένα βιβλία φαντασίας, θυμίζει λίγο άρχοντα των δαχτυλιδιών, θα έλεγα να κατολμούσα να πω στην εικονογράφηση, παρόλο που είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, έτσι μην μπερδευτούμε σαν concept. Πολλές κάρτες στο κάθε deck. Δεύτερο επίπεδο. Και ανοίγουμε και το τρίτο deck. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιος πόσταρε στην ομάδα του επιτραπέζουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι το παρέλαβε και αυτό στο Kickstarter. Περιμένω να ακούσω εντυπώσεις, αν έχει προλάβει να το παίξει. Πρέπει να κοιτάξω να δω το ιστορικό, ποιος ήταν. Είναι καταπληκτικό, κάθε κάρτα έχει διαφορετική εικονογράφηση. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έχει τρομερή δουλειά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από θέμα art, από θέμα παραγωγής. Κάθε κάρτα είναι unique, έχει το δικό της art, είναι εξαιρετικό. Πολύ υλικό, πολύ όμορφη εικονογράφηση, μου αρέσει πάρα πολύ το αρτιστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ωραίο το tray, ωραία τα περιεχόμενα, θα ανοίξω και το τελευταίο deck εδώ. Και αυτό είναι μεγάλο deck. Παρόλο που οι κάρτες είναι κλασικό μέγεθος, Magic the Gathering. Να δούμε τώρα πώς ανοίγει αυτό. Είναι, όλες οι κάρτες είναι μεγάλες σε μέγεθος, εκτός από αυτή την τράπουλα, η οποία είναι λίγο πιο μικρό. Και ουσιαστικά είναι το κλασικό μέγεθος που έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα παιχνίδια. Οι άλλες δηλαδή κάρτες είναι οι πιο μεγάλες. Είναι η εξαίρεση. Η εικονογράφηση από ό,τι βλέπω συνεχίζει στην ίδια καταπληκτική λογική. Αλλά εδώ προφανώς αυτό το deck εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Πολλές κάρτες και εδώ, λίγο εντάχει. Δεν πιστεύω να είναι και εδώ διαφορετικό το art. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πραγματικά. Συνήθως στα περισσότερα παιχνίδια επαναλαμβάνουν τουλάχιστον σε δύο κάρτες το art, έτσι ώστε να γλιτώσουν προφανώς. Ενδιαφέρον το ότι εδώ η κάρτα έχει πάνω και κάτω μέρος. Two player co-op. Έχει να κάνει και solo mode, έτσι ανάλογα με τέτοια πλευρά. Φαίνεται το παιχνίδι να έχει πολλούς τρόπους να παιχθεί. Άλλο art για κάθε κάρτα. Είναι εξαιρετικό. Πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος ότι όλες αυτές οι κάρτες έχουν μια διαφορετική ζωγραφιά η κάθε μία πάνω, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Τέλος, αυτά εδώ με το καπάκι το οποίο κουμπώνει θυμίζουν tile domino, παρόλα αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα. Αν δείτε, έχουν περίεργα σχήματα, μοιάζουν με μαγικές πέτρες, κάποιες είναι και μαύρες. Θα δείξω λίγο από κοντά. Ενδιαφέρον component, διαφορετικό, έτσι. Είναι πλαστικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτού του τύπου τα περιεχόμενα. Και έρχεται με το tray του, που είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Και το καπάκι για να το πιέσει, να κουμπώσει και να κλείσει, έτσι ώστε να μην χάσει κάτι στην μεταφορά. Ωραία λεπτομέρεια και όλο αυτό κάθεται στο πάνω μέρος και ασφαλίζει και τις κάρτες για να μην πάνε πουθενά. Πολύ ενδιαφέρον. Πριν κλείσουμε, να δείξω αυτό το μπουγκί, γιατί αν δεν κάνω λάθος αυτό ήταν στα Kickstarter έξτρα, αυτό το μπουγκί που υπάρχει εδώ και κάποιες έξτρα κάρτες, okay, δεν ξέρω τώρα τη λεπτομέρεια, προφανώς πρέπει να το παίξουμε το παιχνίδι για να καταλάβουμε, αλλά είναι οι μικρές καρτούλες οι οποίες είναι κάποιες επιπλέον, φαντάζομαι, Kickstarter exclusive και μπαίνουν εδώ.
Όχι, είναι διαφορετικό το deck αν δείτε από πίσω, δεν έχουν το νεκροκεφαλή. Κάτι άλλο είναι αυτές οι κάρτες, θα δούμε. Ωραία. Ωραίο το πακέτο. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Μ' αρέσει που παίζει σε 30-60 λεπτά. Εύχομαι να παίζει ωραία έτσι ώστε να το ευχαριστηθούμε. Card game. Με πολύ πρωτότυπη παραγωγή και πολύ διαφορετικό στυλ. Αυτό λοιπόν είναι το Call to Adventure από την Brothers Games.